Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για προβλήματα και θα αναρωτηθούμε, υπάρχουν άραγε καλά και κακά προβλήματα? Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, προσευχής ειδικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί για 693 συνεχόμενα πρωινά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι περισσότεροι από εμάς στο άκουσμα της λέξης προβλήματα αρχίζουμε λίγο και κατσουφιάζουμε μακριά από εμάς και αγαπημένοι. Γενικότερα δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτά και τις περισσότερες φορές καλά κάνουμε και θέλουμε, γιατί τα προβλήματα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν όμως κάποιες λίγες περιπτώσεις που τα προβλήματα είναι κάτι που θέλουμε να έχουμε. Και αυτό πότε είναι? Όταν αναπτυσσόμαστε. Οποτεδήποτε υπάρχει ανάπτυξη, οποτεδήποτε εξελίσσεσαι, όποτε αναπτύσσεσαι γενικότερα σαν άνθρωπο, σαν επιχείρηση, εννοείται ότι έρχεσαι αντιμέτωπο με καινούργια προβλήματα. Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι το πώς μπορείς να διαχειριστείς την επιπλέον δουλειά που σου έχει έρθει, το πώς μπορείς να διαχειριστείς την καινούργια θέση που έχεις αναλάβει. Τέτοιου είδους προβλήματα είναι αυτά που χαίρεσαι να έχεις στη ζωή σου, γιατί σημαίνει ότι πετυχαίνεις το στόχο σου, σημαίνει ότι εξελίσσεσαι. Έτσι λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθει κάποια προβλήματα στη ζωή σου, φρόντισε να μην είναι αυτά που δεν θέλεις, να είναι αυτά που θέλεις και αποζητάς, επειδή εξελίσσεσαι. Αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Κάντε ένα like στη σελίδα μας, ακολουθήστε μας, κάντε μια κοινοποίηση, γράψτε το δικό σας σχόλιο για το τι πιστεύετε σχετικά με τα προβλήματα, αν είναι καλό να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ό,τι και να κάνετε, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, αλλά κυρίως να κάνετε τους άλλους να χαμογελάσουν. Θα επιστρέψει πίσω πολλαπλάσιο σας. Καλή συνέχεια σε όλους, πάμε όλοι μαζί. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.